Κώστα, κάναμε πλάνα από το παιδικό έργο, ναι. Ο τρελός υπηρέτης του Λυσία. Λυσία, ναι. Εγώ σε είχα δει στο «Μερικοί το προτιμούν καυτό» και νόμιζα ότι είσαι μόνο σε αυτό το έργο. Κάνεις και παιδική παράσταση κάθε μέρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Κάθε μέρα. Σχεδόν κάθε μέρα. Κοίταξε τώρα, βλέπω εδώ, είσαι ο τρελός υπηρέτης του Λυσία. Ναι. Αυτό είναι το παιδικό, έτσι. Ναι. Θέατρο Ζήνα. Άρα λοιπόν, ο υπηρέτης του Λυσία στο θέατρο Ζήνα, ναι. Καθημερινές, σχεδόν όλες τις καθημερινές για σχολεία. Ναι. Τι είναι τώρα αυτό? Εγώ έμαθα, Κώστα, από τη συνεργάτη δάμου, την Άννα τη Ζαφύρη, που ήρθε στο θέατρο και πήρε τα πλάνα, ότι είσαι ακίνητος πάνω στη σκηνή, ναι. Ότι μετά σε αγκαλιάζουν όλα τα παιδάκια και δίνεις συνεχώς αυτόγραφα. Αυτόγραφα και φωτογραφίες βγάζει μαζί της. Πού τη βρίσκεις τόση ενέργεια? Εξαιτία σας. Ξέρω κι εγώ, δεν είναι κάτι που το παίρνω από εσάς. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, Φέμ, και εσένα ο κόσμος σε αγαπάει ανιδιωτελώς και εμένα ανιδιωτελώς. Δεν έχει κανένα συμφέρον να σε αγαπήσει. Καταλαβαίνετε, ούτε εμένα, ούτε τους άλλους ειδοποιούς. Και αυτό πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχει κανένα συμφέρον. Ούτε βουλευτή είμαι. Δεν Παναγία μου. Ούτε βουλευτή. Ούτε υπουργό. Σε πιάνει αλλεργία, ε. Παναγία μου. Κοίτα, το πολιτικό είναι βρισιά πια. Καμιά φορά λένε ο αλήτης ο πολιτικός. Μην βρίζεις ο αλήτης. Ο αλήτης σε κάνει. Αλήτης, πού είσαι πολιτικός. Αυτό είναι η βρισιά. Ναι. Βέβαια υπάρχουν και κόμματα, υπάρχουν και παρακόμματα. Και από κόμματα. Και από κόμματα. Αυτό θέλω να πω, ναι. Θέλω να δούμε λίγο από την παράστασή σου αυτή. Έχουμε τραβήξει πλάνα, να δούμε και ένα απόσπασμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και να πούμε λίγες κουβέντες. Για πάμε να το δούμε. Πολύ γέλιο. Πάρα πολύ γέλιο. Τα πιτσιρίκια από κάτω ξεκαρδίστηκαν όλα. Ναι, βέβαια. Και περάσατε πολύ ώρα, περάσατε παιδά, είναι μια ώρα και κάτι γι' αυτό. Τους βάλουν, κάνουμε... Έχω και ένα σλόγγαν, έχω βάλει ένα σλόγγαν εκεί. Μπαίνουν αυτές οι δύο κυρίες, η σύζυγος του Λυσία και η σύζυγος του Πιθόδωρου. Και μπαίνουν και μας ενοχλούν, γιατί μιλάμε για τον λόγο που θα βγάλει ο Πιθόδωρος. Θέλει να του κόψει το επίδομα και μπαίνουν αυτές και ενοχλούν. Και έχω βάλει ένα σλόγγαν. Ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε, ε. Και κάθονται. Ξανά από λίγο. Μην μας έχουν πειράξει πολύ, μας έχουν τρελάνει. Ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε, ε. Έγινε διάλειμμα και τα παιδιά το λένε εδώ. Α, το κόλλησε στα πιτσιρίκια από κάτω και είχε γίνει το σλόγγαν. Όχι, το είπα εγώ, το έπαιζε την παράσταση. Το έπαιζε το κολλήσει. Και τα παιδιά βγαίνουν έξω, λένε ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε και γίνεται χαμό. Γίνεται. Γιατί κάνουν και ένα διάλειμμα, πάνε και ψωνίζουν τα παιδιά από εκεί. Δεν είναι πολύ δυνατή ενέργεια για σένα αυτό. Εγώ έτσι όπω το ακούω τώρα από εδώ με τα παιδάκια από κάτω που γελάνε και σε χειροκροτούν, το αισθάνομαι
πολύ μεγάλη όθηση. Ναι, έτσι, και να σου πω κάτι, Φέη μου. Το θέμα είναι ότι παίρνω ενέργεια από τον κόσμο, από τους ανθρώπους, από τους θαυμαστές. Περπατάω στον δρόμο και μου λένε ευχές. Και αυτό πιάνουν, οι ευχές πιάνουν, κατάλαβες. Μου δίνουν ευχές και λέω 50 καλημέρες, λέω και εγώ. Και καταρχάς και κυρίως επειδή έχω περάσει πολύ άσχημα στη ζωή μου, και σαν και μη ηθοποιός, και όταν είμαι ηθοποιός, και όταν είμαι ηθοποιός μετά από λίγη με αυτά, έχω βρει τον εαυτό μου. Δεν είμαι. Δηλαδή, έχω ξεχάσει τα βεντέτα. Όχι, έχω ξεχάσει τα βεντέτα που δεν υπήρξαν υπερόπτη και αυτά για να κάνω. Και ξέρω ότι αυτοί και είμαι άνθρωπο. Όταν πηγαίνω στου θεάτρου, απαγορεύω να λένε κύριε Βουτσά. Κόστα, όλοι, ε. Πού είσαι, παιδί. Μα πήγα και του είπα κύριε Βουτσά, μου λέει σε παρακαλώ, μίλα μου στον ελληνικό. Και λέω ήθελα να σα το πω, αλλά ντράπηκα. Ναι, και αυτό είναι γιατί είμαστε σε όλε τι δουλειέ εδώ πέρα μέσα είμαστε εμεί. Δεν είσαι εγώ μόνο εσύ. Είναι και τα παιδιά όλα. Και πάνω τα συνεργεία τα αυτά, τα γραφεία πάνω. Το κοντρόλ. Ναι, είμαστε εμεί, δεν υπάρχει εγώ. Μόνο σε μία περίπτωση υπάρχει. Εγώ. Mm-hmm. Όταν έχει μια δουλειά ο Βουτσάς, ας πούμε, και δουλεύουν πολλοί ηθοποιοί που αποσκίζουμε, δουλεύουμε, καταθρώνουμε. Όταν δεν πάει καλά η δουλειά, ο Βουτσάς δεν τα φέρνει. Την πάτησε ο Βουτσάς. Δεν πήγε καλά η δουλειά, δεν τα φέρνει. Είναι ελληνικό συνήθειο αυτό. Ναι. Στην επιτυχία είμαστε όλοι και στην αποτυχία μόνο σου. Τα πιτσιρίκια τώρα εκεί στον υπηρέτη, τον τρελό υπηρέτη του Λυσία, τι σου λένε, σε γνωρίζουν από τις ταινίες. Πώς. Μου λένε και ατάκες, μου λένε και αυτά. Σου λένε και αυτό το City Boy που έκανε. Όλα που τα λένε, ναι. Έχω και κότερα πάμε μια βόλτα και αυτά, ψωγίτσες. Τα ξέρουν, τα έχουν ξεπατικώσει. Είναι, κοίταξε, ο κινηματογράφος έχει μεγάλη διαφορά από την τηλεόραση και από το θέατρο. Το θέατρο είναι αθάνατο. Δεν πεθαίνει ποτέ το θέατρο με τίποτα. Είναι που θα πας στο θέατρο, θα ταυτιστείς με τον ήρωα, θα μάθεις από τους συγγραφείς που είναι μορφωμένοι, που είναι τεράστιες γνώσεις. Και φεύγεις και στο κινηματογράφο μπαίνεις μέσα και μέσα στο σκοτάδι και αυτό ταυτίζεσαι. Η τηλεόραση βλέπεις ένα αφιστήριο και πας και κατουράς, πας και τηλεφωνάς, πας και τρως κάτω το ψυγείο. Κατάλαβες. Έτσι είναι, δεν είναι παιδιά. Έτσι είναι. Έχουν κάτσει όλα τα παιδιά και μας κοιτάνε. Ελάτε από εδώ. Έχουμε θεατές, αγαπημένους θεατές εδώ πέρα. Α, έξω από το πλατό μου λένε ότι υπάρχουν παιδιά για να υπογράψει αυτόγραφα και να φωτογραφηθείς. Έχω, εντάξει. Ευχαρίστω. Θέλω πριν κλείσουμε να πούμε. Θέατρο Ζήνα. Θέατρο Ζήνα. Ο τρελός υπηρέτης του Λυσία, ναι. Από τη θεατρομάθεια.gr. Θεατρομάθεια.gr, ναι. Είναι καθημερινές και είναι για σχολεία. Σχεδόν καθημερινές. Σχεδόν καθημερινές. Ναι. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή να πιέσουμε ομάδες στα σχολεία να τα φέρουν. Ναι. Γιατί